Ferreira. Connecting. Oh my god. Yay. Oh my gosh. I want to know, how does it feel to wake up gorgeous? No. I woke up like this. No. It's a, oh my god. First of all, I love you. Oh, stop. Love you, glow goddess. Oh my god, you're such a big inspiration. Thank you so much, because people start watching your makeup and what you are doing, and we change completely. Is that still on you, that? I have four of them. I have four. Four of them? Yeah, because we are doing a lot of rehearsals, so, you know, stress and some of them I leave into the floor. So I have four of them. What is your secret foundation that stays on when you're performing? Actually, we use a very good makeup. I have very oily skin, very oily. So we try to put a good makeup with powder inside. Like, we need powder, a lot of powder. What goes through your mind before the song starts? It was a time in my life I get so stressed. I was feeling my heart here. I'm gonna die. And when they take me to the stage and I close my eyes and I saw the people screaming, I was like, girl, I'm going to do this. You can handle it. And you have to do her it. Hair. Damn, I got this. For me, sexiness is something beautiful. Yeah. A lot of time in my life, I heard, she's sexy and it's not right, or she's too much sexy. I hate that. I hate people. Like, a woman cannot be sexy. A woman cannot be wherever she want to be. So we try to deliver this message to people that stage on Eurovision, and I can be sexy, and I can be who I am. It's wrong to be shamed from they are sexy. Exactly. Show it. Show it to the world. And girl, with that body, I'd be walking around naked all day. Vote for Cyprus, because this girl right here needs to win. It's time for sexy, it's time for makeup to win. Love you guys. Τη γλώσσα του διαδικτύου, της νεολαίας. Είναι πιο σημαντικό, έτσι. Είναι σημαντικό. Κάποιος άλλος, δηλαδή, που είναι εκτός αυτού του κόσμου, μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ μικρό. Αλλά στη γλώσσα του είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό επικοινωνιακά. Πάρα πολύ δυνατό. Να βγει η νίκη του tutorial και να πει ψηφί. Δηλαδή, κάποιος να ήθελες να το πληρώσεις αυτό, οι χορηγίες που λένε τα εμπορικά, δεν είχε τιμή. Δεν θα μπορούσε να έχει τιμή. Το έξυπνο ήταν η Φουρέιρα. Πόσο ωραίο το χειρίστηκε. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα που έστειλε για μένα είναι τόσο σημαντικό. Ότι μη φοβάστε να είστε σεξι. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι σεξι, δεν είσαι ταλαντούχα, δεν είσαι καλή. Ζούμε την αντίθετη. Σε αυτού του μήνε, από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του Weinstein, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η Eurovision πρέπει να είναι πια κοινωνικέ. Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του Weinstein, οι γυναίκε απλά ασχολούνται με αυτό. Δεν θέλουν να. Σεξι, να τις φλερτάρουν έντονα, να απαιτούν σεβασμό, το σεξι σον ευκολία. Μα ίσα-ίσα το αντίθετο. Όχι, το αντίθετο. Προς τους άντρες απευθύνονται αυτές οι εκστρατείες. Όχι προς τις γυναίκες. Έχεις λάθος το μήνυμα. Καθόλου λάθος, έχει πεθάνει το μήνυμα είναι ότι μια γυναίκα, αν θέλει να είναι σεξι, μπορεί να είναι σεξι, αλλά κανέναν να τη θεωρεί και εύκολη ή να ξεπερνάει τα όρια από μόνο σου. Γιατί βγήκαν οι καλύτερες και οι πανάντρες συνεχίστε να μας κρατάρετε. Αχ, αυτό είναι το κόνσεπτ, ότι οι ποιά γυναίκες δηλαδή τώρα επειδή δίνεται σεξ και είναι μια πολυσία, σημαίνει ότι είναι ασόβαρη και στην προσωπική τη ζωή. Όχι ρε παιδιά, εγώ δεν επιτρέψει. Αυτό θέλω να σου πω, για παράδειγμα. Ναι. Τι σημαίνει. Και δεν σημαίνει αυτό, αλλά η Ελένη είπε ξεκάθαρα. Είναι ο χορός, είναι η καμπής της. Είναι ωραίο να είναι σεξι γυναίκα. Και πόσο πολύ θέλει να νιώθει ωραία με αυτό που είσαι. Είπε παιδιά και το σεξι. Το είπε παιδί μου, ναι, και για όλο τον κόσμο. Και η κοπέλα που είναι. Ποια χώρα που έπεσε χθε. Από το Ισραήλ. Εμένα και αυτή είναι έτσι, γιατί και αυτή είναι φιλική. Με το δικό τη άνετε φιλική. Κοίταξε, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Γιατί χορεύει, γιατί θέλει να έχει έντονο μακιγιάζ, ωραία ρούχα. Για να μην τα βάζουμε όλα. Λοιπόν, η κοπέλα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε παιδιά, δεν ξέρω αν θέλει να υπερπροβάλλει το εντός εισαγωγικών σώμα της, το οποίο δεν είναι ιδανική αναλογία, αλλά για μένα είναι καρτούν. Μα έκανε αυτό, θέλει προβάλλει, καρτούν. Αρή, αυτό θέλει να προβάλλει. Δεν είναι υπερσόν τα ρούχα της. Μα έκανε καρτούν τον εαυτό της. Κοριτσάκια. Αλλά βλέπεις τώρα ακόμα και η νίκη του Τόρελ είναι μια γυναίκα. Ναι, η νίκη του Τόρελ έτσι όπως βγαίνει ήταν σεξι. Είναι κάρακτερ. Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι σεξι αυτήν την κοπέλα. Και το Instagram πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα, τους δίνεται το μέσο. Αντέλ.
Μην πούμε. Η Αντέλ είναι σεξι. Αυτό αυτή η εικόνα δεν είναι σεξι. Γκόαρ, κάπως λέγεται. Ρωσίδα, Γκόαρ. Δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο γιατί είναι δύσκολο. Τουτή, η οποία κάνει και ταξίδια με τον φίλο τη και δείχνει πώς τρώει τις πατάτες, ξέρω εγώ και αυτά. Το σαρκάζεται και μετά μεταμορφώνεται και είναι μια κούκλα με λάμπη. Εγώ μαζί σου. Απλά το θέαμα αυτό δεν είναι σεξι, είναι καρτουνίστικο. Η Αντέλ είναι μια σεξι γυναίκα. Είναι ένα ρόλο. Δεν ξέρω πώ είναι. Εγώ αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω, δεν ξέρω. Τι, κάτι τη θέση. Είναι ένα ωραίο κορίτσι. Ωραία, είναι απλά η εικόνα είναι καρτουνίστικη. Ναι, δεν προβάλλει το σεξ. Δεν σου είπα ότι προβάλλω το σεξ πλέον. Βέβαια, τόσα χρόνια δεν ήταν τυχαία η επένδυση που έκανε η Φουρέρα στην ομάδα τη. Δηλαδή, πάντα είχε πολύ καλή ομάδα.